Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου την καθολική συμμετοχή των συναδέλφων στη σημερινή απεργία. Έχει προηγηθεί την Πέμπτη αντίστοιχη κινητοποίηση με καθολική στάση εργασία και μαζική κινητοποίηση των Υπουργείου Μεταφορών. Αντίστοιχα, σήμερα μέρα κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών, πάλι με τη δυναμική συμμετοχή επαγγελματιών του κλάδου, αλλά και την καθολική συμμετοχή στην προκυριγμένη απεργία. Φυσικά, η αιτία τη αντίδραση του κλάδου αλλά και των άλλων επαγγελματιών είναι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που σαν αρπακτικό έρχεται να μας αρπάξει το μεροκάματο, μεροκάματο που για πολλούς συναδέλφου έχει μειωθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Με ασφάλεια μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων θα δει αύξηση της φορολογίας τα επόμενα χρόνια επιδικαίω και αδίκο. Χαρακτηριστικό του αντιλαϊκού αλαλούμ της κυβέρνησης είναι ότι συνάδελφοι που έχουν πολλά χρόνια στο επάγγελμα θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερο φόρο από ότι ένα νέο συνάδελφο, ακόμα και αν μοιράζονται την ίδια άδεια, λε και έχουν διαφορετικό κόμιστρο. που δεν ισχύει. Φίλε και φίλοι, η οικονομική κατάσταση στον κλάδο είναι άσκημη, με κύρια αιτία τη μεγάλη αύξηση του κόστου λειτουργία. Βγήκαμε από την πανδημία με μόνη κυβερνητική ενίσχυση 200 ευρώ και μια σειρά από δάνεια και ρυθμίσει που ξεπληρώνουμε μέχρι και σήμερα σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο των μεταφορών που πήραν εκατομμύρια ευρώ ως ενίσχυση. Τα καύσιμα έχουν μονίμως υψηλές τιμές, οι ασφάλεια στο ίδιο, η συντήρηση του οχήματος επίσης. Με το κόστος νοής να αυξάνεται κάθε φορά που πας στο σούπερ μάρκετ και ειλικρινά παραμιλάς με τις τιμές. Τα παραπάνω συμπληρώνεται από τι νέε κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που μα αναγκάζει στο όνομα τη πράσινη μετάβαση να αλλάξουμε υποχρεωτικά αυτοκίνητα να αγοράσουμε δηλαδή ηλεκτρικά υποχρεωτικά από το 2026. Όσοι άλλαξαν αυτοκίνητα χρωστούν ακόμα και στις εταιρείες και στους εμπόρους και μάλλον τους τσακίζει και το νέο νομοσχέδιο αφού ο τελικός φόρος αυξάνεται αν έχεις παραπάνω έξοδα. Οι υπόλοιποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αλλάξουν όχημα θα αναγκαστούν να το κάνουν αλλιώ θα πεταχθούν εκτός του επαγγελματό. Κάπως έτσι γεννιέται η ανάγκη yes. για αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ και είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο για την προστασία του εισοδήματό μα. Η κυβέρνηση Σκοπίμω αποσιωπά το ζήτημα του φορολόγιου, όπω και ότι πληρώνουμε κάθε χρόνο το τέλο επιτιδεύματο, που υποτίθεται θα είχαν καταργήσει, ή ακόμα και τα εκατομμύρια ευρώ που πληρώνουμε με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Σήμερα διαδηλώσαμε για να μην περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έκτρωμα. Αύριο συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά μαζί με του άλλου κλάδου των επαγγελματιών και σε κοινό αγώνα με του εργαζόμενου για τη συνολική υπεράσπιση του εισοδήματός μας. Συνεχίζοντας, έχοντας πα, συνεχίζουμε έχοντας ως παρακαταθήκη τους μεγάλους αγώνες του 11 από νέα βάση πάμε γερά και δυνατά.